Νιώθω πραγματικά τυχερός, γιατί κατάφερα να φτάσω σε αυτό το επίπεδο. Βρέθηκα σε ένα περιβάλλον απίστευτα εναλλασσόμενο. Η καινοτομία διαχέονταν με απίστευτη ταχύτητα. Και όλα αυτά χάρη σε μια υποτροφία από το TEDx Academy και το διαγωνισμό Call to Innovation. Το Singularity University είναι ένα πανεπιστήμιο στο οποίο μπορεί να δεις καθαρά τι συμβαίνει στο μέλλον και να προετοιμαστείς για αυτό. Στη συνέχεια θα μιλήσουμε για αυτή την εξερεύνηση, την εξερεύνηση του αύριο, την οποία βίωσα σε αυτό το πανεπιστήμιο. Αλλά πριν δούμε το αύριο, ας πάμε πρώτα στο παρελθόν για να πάρουμε φόρα. Επί αιώνες, η εξέλιξη της ζωής ήταν γραμμική. Δηλαδή, ακολουθούσε μια στατική πορεία, η οποία ήταν σε ένα τοπικό περιβάλλον. Αλλά η τεχνολογία άλλαξε ακριβώς αυτή την γραμμική εξέλιξη και της έδωσε μια ροπή, η οποία είναι καταιγιστική. Στο μέλλον, τεχνολογίες όπως η νανοτεχνολογία, η ρομποτική, η τεχνητή νοημοσύνη, τα δίκτυα, η βιοτεχνολογία θα φέρουν καταιγιστικές αλλαγές στη ζωή μας. Αντικείμενα τα οποία είναι καθημερινά γύρω μας, όπως τα ρούχα μας, το αυτοκίνητό μας, η κουζίνα μας, θα διασυνδέονται στο διαδίκτυο και θα αποκτήσουν σταδιακά τη δική τους ανεξάρτητη νοημοσύνη. Ο μεταφραστής θα είναι πλέον ένα απλό application. Ήδη έχει δοκιμαστεί μετάφραση σε πραγματικό χρόνο σε οποιαδήποτε γλώσσα. Μιλώντας για application, 300 ομάδες από όλο τον κόσμο διαγωνίζονται για το πρώτο ιατρικό application, το οποίο θα κάνει διαγνώσεις καλύτερα από 13 γιατρούς. Μιλήσαμε πριν την Bing Fu για την εκτύπωση τριών διαστάσεων, για την εκτύπωση αντικειμένων. Αυτή η τεχνολογία θα φέρει μια πραγματική επανάσταση για το πώς αντιλαμβάνεστε την ύλη. Πλέον θα την εκλαμβάνουμε ως μια πληροφορία. Και δεν είναι μόνο οι εφαρμογές στη μόδα που είδατε ή οι εφαρμογές στην ιατρική. Αν αυτό συνδυαστεί με νανοτεχνολογία και τεχνητή νοημοσύνη, θα μπορούμε να μιλάμε για νανοεργοστάσια. Δηλαδή, συναρμολόγηση μόριο προς μόριο, για τη δημιουργία ενός smartphone, για παράδειγμα, και τα πιο εξελιγμένα από τα σημερινά που έχουμε όλοι μας. Το πλήν εκπληκτικό είναι ότι δεν χρειάζεται πλέον να είσαι επιστήμονας για να κάνεις μία ανακάλυψη. Ένας νέος με μία τολμηρή ιδέα μπορεί να ζητήσει τη βοήθεια της κοινότητας. Υπάρχουν δεκάδες ανοιχτοί χώροι, κοινωνικοί χώροι συνεργασίας και δημιουργίας, χώροι βιοτεχνολογίας, εργαστήρια ή hacker space, στα οποία μπορείς να διαμοιραστείς τη γνώση σου και να σε βοηθήσουν για να υλοποιήσεις μια ιδέα. Η τεχνολογία όμως δεν είναι μόνο για μια κοινωνική ελίτ, όπως πιστεύανε κάποτε. Η τεχνολογία έχει βοηθήσει πάρα πολύ την ανθρωπότητα για να αυξηθεί το βιωτικό επίπεδο. Παρά τις επιμέρους κρίσεις όπου αντιμετωπίζουμε διαχρονικά. Δείτε πώς ήταν το 1800 το βιωτικό επίπεδο παγκόσμια, το 1900 ξέφυγαν οι ευρωπαϊκές χώρες μπροστά, αλλά σήμερα έχει διπλασιαστεί τουλάχιστον το βιωτικό επίπεδο σε όλες τις χώρες του πλανήτη. Μήπως τελικά το αύριο είναι καλύτερο από ό,τι φανταζόμαστε? Για να το καταλάβουμε καλύτερα αυτό, ας δούμε τα χαρακτηριστικά που έχουν οι τεχνολογίες αυτές. Όταν κάτι ψηφιοποιείται δυνητικά, μπορεί να φτάσει στο σημείο να αποϊλοποιηθεί. Και αυτό με τη σειρά του φέρνει την απονομισματοποίηση, η οποία εν τέλει οδηγεί στην εκδημοκράτηση μιας τεχνολογίας. Γι' αυτό ο Πίτερ Διαμαντής, ιδρυτής του Singularity, πιστεύει ότι στο μέλλον θα ζήσουμε μια αυθονία. Με όλο και με λιγότερα χρήματα θα μπορούμε να αγοράζουμε όλο και πιο πολλά αγαθά. Αυτό που πιστεύω εγώ πραγματικά είναι ότι θα ζήσουμε την εποχή της δημιουργίας. Δηλαδή, η κοινωνική ανάπτυξη και η πρόοδος θα στηρίζεται ακριβώς στην ικανότητα που έχουμε για να παίρνουμε όλη αυτή τη γνώση που υπάρχει στο περιβάλλον μας και να δημιουργούμε τα αγαθά τα οποία έχουμε ανάγκη. Αυτή την εποχή της δημιουργίας έζησα στο Singularity University. Ήταν μια μοναδική εμπειρία η οποία μου άλλαξε τη ζωή. Έχοντας καθηγητές όπως τον Daniel Kraft, ο οποίος μίλησε προηγουμένως, είχαμε όλα τα απαραίτητα εφόδια και τη στήριξη για να υλοποιήσουμε κάθε μας τρελή ιδέα. 80 επιστήμονες από όλο τον κόσμο, από 40 διαφορετικές χώρες, απίστευτα μυαλά, με ικανότητες και όρεξη για να δουλέψουν μέρα-νύχτα για την υλοποίηση μιας ιδέας. Οι τομείς που ασχοληθήκαμε ήταν η δημόσια υγεία, η ενέργεια, το περιβάλλον, η φτώχεια, η εκπαίδευση και γεννήθηκαν ιδέες οι οποίες
Δεν είχα φανταστεί καν. Ήταν οι πιο εκπληκτικές ιδέες οι οποίες είχα δει μέχρι τότε. Για παράδειγμα, ένα DVD player το οποίο χρησιμοποιεί φυγοκέντρηση και ρευτομηχανισμούς για να κάνει ανάλυση αίματος. Απλά με μία σταγόνα. Έξυπνα μελίσια. Η συσκευή για την αναγνώριση της ελονοσίας. Μέχρι και συσκευή για την αναγνώριση του καρκίνου, η οποία εκτυπώθηκε μάλιστα από μια σπουδαία Ελληνίδα ογκολόγο. Το συμπέρασμα από όλα αυτά, ότι αν θες να λύσεις ένα κοινωνικό πρόβλημα του σήμερα, ο πιο αποτελεσματικός τρόπος είναι να χρησιμοποιήσεις τεχνολογίες του αύριο. Αυτό ακριβώς απέδειξα και εγώ με το project Organary, το οποίο κατάφερε να κερδίσει το διαγωνισμό Call to Innovation. Δημιουργήσαμε το πιο αποτελεσματικό τρόπο διαχείρισης των οργανικών απορριμμάτων μέσα από ένα δίκτυο έξυπνης κομποστοποίησης, βελτιστοποιώντας έτσι τη διαδικασία. Μπορούμε να μειώσουμε, μπορούμε να δώσουμε πίσω σε κάθε ελληνικό δήμο πάνω από ένα εκατομμύριο αξία ετησίως από διαχείριση των απορριμμάτων. Τον άλλο μήνα θα βρισκόμαστε στην κορυφή της Ευρώπης. Θα εκπροσωπήσουμε τη χώρα μας στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, που μας έχει συμπεριλάβει στα καλύτερα κοινωνικά ευρωπαϊκά project. Η πορεία δεν ήταν καθόλου εύκολη. Αλλά θέλω να δώσω ένα μήνυμα θάρρους και ελπίδα σε όλους τους νέους, οι οποίοι αντιμετωπίζουν υψηλά ποσοστά ανεργίας, που τώρα βγαίνουν στην αγορά εργασίας και δεν μπορούν να επιβιώσουν σε αυτό το περιβάλλον. Δεν χρειάζεται να περιμένουν το κράτος ή μια εταιρεία η οποία θα τους βοηθήσει. Μπορούν μόνοι τους. Όλοι έχουμε πλέον αυτή την ικανότητα να δημιουργήσουμε. Η εποχή της δημιουργίας χρειάζεται τους νέους για να παράξουν την αξία που πρέπει να. Που χάσαμε όλα αυτά τα χρόνια. Και η κατάλληλη εποχή είναι τώρα. Γιατί τώρα έχουμε όλα τα μέσα που χρειαζόμαστε. Δεν χρειάζεται να πάει κάποιος στην Αμερική για να το κάνει. Όλη η πληροφορία είναι δωρεάν. Αν επενδύσει στην Αιθιοπία, μπορεί να δημιουργήσει έναν με τεχνητή νοημοσύνη, έναν εικονικό άνθρωπο. Και έχω φίλους που το έχουν κάνει αυτό. Δείτε για παράδειγμα τι έγινε στην Κύπρο μετά από τη δίμευση των περιουσιών τους. Επένδυσαν σε ψηφιακά νομίσματα, τα οποία δεν είναι τίποτα παραπάνω από περίπλοκους αλγόριθμους που δεν μπορεί κάποιος εύκολα να χακάρει, να σπάσει. Μήπως αυτό καλούμαστε να κάνουμε και σήμερα, ό,τι δεν μπορεί να κάνει το κράτος. Πιστεύω ότι την κρίση θα τη λύσει απλά ένας νέος, ένας χάκερ που θα δώσει ένα νέο δρόμο και το ποτάμι θα ρεύσει μόνο του, χωρίς καν να το καταλάβει κάποιος. Το πλέον σημαντικό είναι η στήριξη της εγχώριας καινοτομίας για να βγούμε από την κρίση. Αυτός είναι ο μόνος υγιής τρόπος. Και θεωρώ πολύ σημαντικό αυτό που έχει καταφέρει το Dex Academy, δημιουργώντας ένα οικοσύστημα υποστήριξης καινοτομίας με τη θερμοκηπίδα Rising Star, το διαγωνισμό Call to Innovation, τη συνεργασία με διεθνείς φορείς. Αυτή η προσφορά μου θυμίζει τα λόγια του Αριστοτέλη, ότι αν θες πραγματικά να βοηθήσεις κάποιον, δεν χρειάζεται να του δώσεις ένα φιλοδόρημα, ένα δάνειο χωρίς αντίκρισμα ή ένα επίδομα ανεργίας. Πρέπει να του δώσεις τη γνώση, όλα τα κατάλληλα εφόδια, για να επιβιώσει ανεξάρτητος. Θα ήθελα να θυμάστε ότι το κλειδί για την ευτυχία είναι η ελευθερία. Αλλά το κλειδί για την ελευθερία είναι το θάρρος. Το θάρρος το οποίο πηγάζει από την πραγματική μας δύναμη και πάθος για να πετύχουμε. Σας ευχαριστώ πολύ.